Γιαούρτι σπιτικό. Τυχομαγειρέματα.gr. Υλικά: 1 κιλό γάλα γελαδινό, πρόβιο ή κατσικίσιο, 2 κουταλιές της σούπας μαγιά γιαουρτιού. Επιλέξτε το γάλα της αρεσκίας σας. Προτιμήστε φρέσκο γάλα ντόπιας παραγωγής και μικρής διάρκειας. Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε και γάλα με χαμηλά λιπαρά. Ρίξτε το γάλα σε βαθιά κατσαρόλα και αφήστε το να βράσει καλά. Όταν αρχίσει να φουσκώνει, ανακατέψτε με ένα κουτάλι για να μην χυθεί και αφήστε να βράσει για 5-10 λεπτά ακόμα. Αποσύρετε την κατσαρόλα και σουρώστε το γάλα σε ένα μπολ. Αφήστε το γάλα για 20-30 λεπτά, να πέσει η θερμοκρασία του. Αφαιρέστε την πέτσα που έχει δημιουργηθεί στην επιφάνεια. Είναι έτοιμο, αν όταν βάλουμε μέσα στο γάλα το μικρό δαχτυλάκι, και μετρήσουμε από το 1 έως το 10, αντέξουμε. Το τεστ είναι αλάνθαστο, αν έχετε θερμόμετρο πρέπει να δείχνει 45 βαθμούς Κελσίου. Τότε παίρνουμε λίγο από το ζεστό γάλα σε ένα μικρό σκεύος και διαλύουμε τη μαγιά του γιαουρτιού. Μπορείτε για πρώτη φορά να χρησιμοποιήσετε για μαγιά 2 κουταλιές από ένα γιαούρτι του εμπορίου με πέτσα. Μετά κρατήστε λίγο από αυτό που φτιάξατε μέσα σε ένα βαζάκι και χρησιμοποιήστε το όποτε αποφασίσετε να ξαναφτιάξετε γιαούρτι. Αφού διαλυθεί καλά η μαγιά, την ρίχνουμε μέσα στο ζεστό γάλα. Ανακατεύουμε καλά-καλά. Τυλίγουμε το μπολ με μια πετσέτα και το αφήνουμε πάνω από 2 ώρες να πήξει. Καλή επιτυχία! Next level.